Για παλιά, από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Πριν μερικές εβδομάδες σας είχα δείξει αυτό εδώ, το 3D LED Light Skull Blue Light with Remote Control, τέλος πάντων, αυτό το φωτιστικό γραφείου, δωματίου, υπολογιστή, πες το πως θες. Το συγκεκριμένο προϊόν με εντυπωσίασε τόσο πολύ, τόσο και με τη φωτεινότητα, όσο και με την ευελιξία που μας δίνει το κοντρολάκι, οπότε πήγα και το έβαλα με τη USB του πίσω από τη τηλεόραση στο υπνοδωμάτιο και έχει γίνει φωτιστικό νυχτός. Μια χαρά, ωραίο, όταν ανοίγει η τηλεόραση, ενεργοποιείται η USB και φορτίζει και αυτό και είναι τέλειο. Το μεγάλο του υπέρ βέβαια ήταν ότι έχει το κοντρολάκι. Οπότε, όταν έρθει η ώρα για ύπνο, πας εσύ πολύ απλά και πατάς το off και κλείνει. Γούσταρα πάρα πολύ, τρελάθηκα με αυτό εδώ πέρα το γκατζετάκι και σας άρεσε πάρα πολύ, πήγα και πήρα αυτό εδώ. Αυτό από ό,τι βλέπεις είναι λίγο διαφορετικό. Τόσο και στη βάση, όπου το προηγούμενο είχε ξύλινη, ενώ αυτό εδώ έχει πλαστική, τόσο και στο σχήμα. Αυτό εδώ πέρα είχε απλά ένα κρανίο. Ένα σχήμα και είναι πολύ πιο μεγάλο. Αυτό εδώ πέρα από ό,τι βλέπεις, χωρίζεται στη μέση και από την αριστερή μεριά είναι ο Τζόκερ και από τη δεξιά είναι ο Batman. Αυτό το πήρα με την προοπτική να το βάλω εκεί πέρα που έχω όλες τις άλλες φιγούρες μου για να είναι σαν ένα ωραίο φωτιστικό εκεί πέρα, να σπάει λίγο η μονοτονία από φιγούρα. Το μεγάλο υπέρ που έχει αυτό εδώ πέρα είναι ότι παίρνει και μπαταρίες. Ενώ στο προηγούμενο σας είχα πει ότι η μόνη μέθοδος που μπορούμε να το τροφοδοτήσουμε είναι με ένα power bank και ένα καλώδιο micro USB σε USB ή κατευθείαν να το τροφοδοτούμε με μια USB από κάποια συσκευή ή κατευθείαν από την πρίζα, το συγκεκριμένο έχει και μπαταρίες. Παίρνει 3 αλφα-αλφα μπαταρίες, οπότε από θέμα αυτονομίας και για να μην έχει καλώδια στη μέση, αυτό βολεύει πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως χρειάστηκε να κάνω μια παραχώρηση αυτό εδώ το γκατζετάκι. Από ό,τι βλέπει, το συγκεκριμένο δεν έρχεται με δικό του κοντρολάκι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλες οι λειτουργίες, το πώς θα αλλάξεις το χρώμα, το πώς θα κάνεις κάποια εφέ, τα κάνεις κατευθείαν με την αφή. Αυτό που μου κάνει όμως εντύπωση είναι ότι εδώ πέρα μπροστά έχει αυτή την υποδοχή όπως είχε το άλλο για τον δέκτη των υπερήθρων, αλλά λογικά αυτή θα είναι μια πιο οικονομική έκδοση και θα υπάρχει και άλλη που είναι με τηλεκοντρόλ. Προς το παρόν όμως βλέπουμε ότι εδώ πέρα είναι ξυλωμένος όλος ο μηχανισμός μέσα. Οπότε για να μην ψάχνω να βρω μπαταρίες τώρα, θα κάνω το πολύ απλό, αυτό που είχαμε κάνει και με το άλλο, και θα πάω να το τροφοδοτήσω με ένα απλό power bank. Micro USB καλώδια. Παίρνει από την πίσω και το βάζω κλασικά από τη λάθος μεριά. Και από ό,τι βλέπεις με το που τον πούταρα μου έκανε αυτή τη λάμψη, την κόκκινη με την μπλε. Να μου πει δηλαδή ότι έχει ρεύμα. Από ό,τι βλέπεις, αυτό το κομματάκι το plexiglass, όπως και στην άλλη περίπτωση, βγαίνει κανονικά και μπορείς να το αλλάξεις άμα έχεις κάποιο στις ίδιες διαστάσεις. Πάμε να δούμε μέσα πώς είναι ο μηχανισμός. Από τη μέσα μεριά βλέπουμε ότι αυτό εδώ πέρα έχει 10 απλά λεντάκια, ενώ αυτό εδώ πέρα είχε 7-50-50. Οπότε τώρα, μόλις βάλουμε το plexiglass από πάνω και πατήσουμε το κουμπί το power, βλέπουμε ότι ανάβει. Κατευθείαν έρχεται στο κόκκινο χρώμα. Εδώ έχει τις βασικές επιλογές. Δεν μας δίνει τις επιλογές εδώ πέρα που παίζαμε με τη χρειά, παίζαμε με την ένταση και τέτοια. Είναι τέρμα βασικό. Ξεκινώντας, βλέπεις ότι αρχίζει με το κόκκινο το χρώμα. Μόλις το πατήσω μια φορά, γίνεται πράσινο. Μόλις το πατήσω άλλη μια φορά, γίνεται αυτό το σκούρο μπλε. Πατώντας το άλλη μια φορά, γίνεται κίτρινο. Πάμε άλλη μια, γίνεται γαλάζιο. Άλλη μια, μοβ. Και μετά άσπρο, λευκό και καλά. Αυτό βέβαια έχει μια χρειά προς το μπλε, αλλά φέρνει πιο πολύ στο άσπρο. Και μετά πάμε πάλι και κάνει λούπα από την αρχή. Κόκκινο, πράσινο, μπλε, κίτρινο και πάει λέγοντας. Οπότε αυτές είναι οι βασικές επιλογές. Τώρα, άμα το πατήσω άλλη μια φορά, βλέπεις ότι ξανακάνει την επιστροφή και πάει στο κόκκινο. Τώρα, άμα εσύ θες να το απενεργοποιήσεις, δηλαδή δεν θες ρε φίλε να έχει αυτό εδώ πέρα το εφέ, θες να το κλείσεις, θα πρέπει να σηκωθείς αναγκαστικά, γιατί πρόσεξε, αυτό εδώ το κοντρολάκι είχα την ελπίδα ότι μπορεί να έχει και εδώ δίεκτη υπερήθρων και απλά να μην τον είχαν στη συσκευασία για λόγους οικονομίας. Αλλά δυστυχώς δεν έχει καθόλου δίεκτη υπερήθρων. Οπότε, έρχεσαι εδώ πέρα, όλο διαλέγεις το χρώμα που θες, βαριέσαι τέλος πάντων, θες να πέσεις για ύπνο και αυτό σε ενοχλεί στα μάτια, πας το κρατάς πατημένο και το απενεργοποιείς. Τώρα, την επόμενη φορά που θες να το απενεργοποιήσεις, ξανά η ίδια διαδικασία. Το πατάς και μένει μάλιστα και στο χρώμα, έχει μνήμη μέσα, εφόσον έχει μπαταρία, και σου μένει στο χρώμα που είχες επιλέξει. Ούτως ή άλλως, παιδιά, και στην νεκροκεφαλή που έχω βάλει στο υπνοδωμάτιο τώρα, το αφήνω συνήθως σε ένα στάνταρ χρώμα. Το μόνο θετικό με το κοντρολάκι είναι ότι μπορώ να το κλείνω και να το ανοίγω. Τώρα, αυτό ανάλογα με τις φιγούρες που θα βάλω αριστερά-δεξιά, θα πάω και θα βρω το κατάλληλο χρώμα και θα το αφήσω εκεί. Οπότε το κομμάτι χειρισμού δεν με απασχολεί πάρα πολύ. Αλλά είναι αυτό, ότι θα ήταν καλή φάση, έστω και με 1-2 ευρώ παραπάνω, να σου δίνει το κοντρολάκι. Σκοπεύω να φέρω και άλλα τέτοια φωτιστικά, δηλαδή γιατί πολύ χαμηλή τιμή τους είναι πολύ ωραία στο μάτι. Και πρόσεξε, έχει τόση λεπτομέρεια, είναι τόσο πιστό στο θέμα του Τζόκερ με τον Batman, ακόμα και λεπτομέρειες, το θεληματικό πηγούδι του Batman, ξέρω εγώ, το αστείο, το βλέμμα του Τζόκερ, που πραγματικά δεν μπορώ να βρω κάτι αρνητικό από αυτό, εκτός ότι δεν έχει το τηλεκοντρόλ. Πάντως, για τη τιμή του για μένα είναι ένα φοβερό γκατζετάκι. Θα φέρω και άλλα τέτοια 3D φωτάκια να δούμε ποια είναι fail, ποια είναι τα καλά, για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό που γουστάρουμε εμείς. Anyway, αυτά από μένα. Γεια σας.